Σε μία από τις κρισιμότερες συνεδρίες του, το Εθνικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση πολυήμερης συνεδρίας του σώματος τον Σεπτέμβριο για συζήτηση νέας στρατηγικής στο Κυπριακό. Ήδη με επιστολή του ημερομηνίας 7 Ιουλίου, ο Νίκος Αναστασιάδης καλούσε τους πολιτικούς αρχηγούς να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σειρά συνόδων του Εθνικού Συμβουλίου λίαν συντόμως, ώστε να σχεδιαστεί στρατηγική για αποτροπή των σχεδιασμών της Άγκυρας. Στην πολυήμερη αυτή συνεδρία, τα μέλη του Εθνικού θα έχουν και τη συνδρομή του Συμβουλίου Γεωστρατηγικών Μελετών, η σύσταση του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να συσταθεί Συμβούλιο Γεωστρατηγικών Μελετών, ώστε κατά την επικείμενη πολυήμερη συνεδρία του το Σώμα να έχει ενώπιον του και εισηγήσεις από το εν λόγω Συμβούλιο. Τα μικρά κόμματα έκαναν λόγο για παράθυρο στο Κυπριακό μετά την απόφαση για συζήτηση νέας στρατηγικής. Μάλιστα, η Οικολόγοι και Συμμαχία των Πολιτών ήταν τα κόμματα που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα Αναστασιάδη για ετοιμασία συγκεκριμένων προτάσεων, με τον Γιώργο Λιλίκα να κάνει λόγο για 15-σέλιδο έγγραφο με 8 προτάσεις για την πορεία των συνομιλιών. Και υιοθετήθηκε και η πρότασή μας, όπως δοθεί χρόνος, για να υπάρξει σε βάθος και σε έκταση συζήτηση νέας στρατηγικής του Κυπριακού, με την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων. Θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρά τις αντίθετες απόψεις των δύο μεγάλων κομμάτων, ανοίγει μία πόρτα για συζήτηση για θέματα στρατηγικής και εναλλακτικών προτάσεων. Ακέλ και Δυσί τόνισαν ότι η πλευρά μας θα πρέπει να παραμείνει προσιλωμένη στο στρατηγικό στόχο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με τον άντρο Κυπριανού να καλεί τον πρόεδρο να αποδεχθεί τις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ. Είναι προφανές ότι ο κύριος Έρωγλου χειρίζεται το όλο ζήτημα επικοινωνιακά. Ενώ διαφωνεί με τις συγκλήσεις, και αυτό φαίνεται καθαρά από την μελέτη των θέσεων που έχει καταθέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δημόσια τοποθετείται υπέρ των συγκλήσεων. Με κίνδυνο λόγω του διαφαινομένου αδιεξόδου, αν δεν γίνουν ουσιαστικές κινήσεις από τη δική μας πλευρά, να επιρριφθούν ευθύνες στη δική μας πλευρά. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε και για τις δύο τελευταίες συναντήσεις του με τον Ντερβίς Έρωγλου, με τα κόμματα να εκφράζουν ανησυχίες για τις θέσεις που κατατίθενται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Την ίδια στιγμή, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έκανε λόγο για αμηχανία, σύγχυση και απουσία στρατηγικής για την αντιμετώπιση των μεθοδεύσεων Έρωγλου. Αυτό που θα αναμέναμε είναι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαμορφώσει μια συνολική πρόταση σε σχέση με το πώς θα απεγκλωβιστούμε από τα τετελεσμένα που δυστυχώς έχει διαμορφώσει το κοινό ανακοινωθέν, αλλά και πώς θα αντιμετωπίσουμε την ενδυνόμενη αδιαλαξία του κ. Έρωγλου. Σήμερα δεν λάβαμε απαντήσεις. Και συνεπώς αυτή ακριβώς η επανάληψη της τουρκικής αδιαλαξίας επιβάλλει την συζήτηση αυτή τη αναγκαία καινούρια εθνική στρατηγική. Από την ενημέρωση είναι ακόμα πιο εμφανής η αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι δεν εργάζεται για λύση του Κυπριακού. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αποκάλυψε ότι οι διαπραγματεύσεις θα περάσουν στην τρίτη φάση του παρεδόσε τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο ηγετών. Ότι μέχρι το τέλος του Ιούλη θα πρέπει να κατατεθούν προτάσεις για όλες τις πτυχές του Κυπριακού, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στοχεύει στο να ξεκινήσει η τρίτη φάση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.